Φτιάχνουμε την τσάντα τώρα. Αύριο φεύγουμε Θεσσαλονίκη. Ο Ντρέ θα έρθεις. Όχι. Αριέτη, πού είσαι εσύ? Πού είσαι, αγάπη μου? Η Νάμη πού είναι? Πού άλλη? Μέσα είναι εδώ. Όχι, ζω στην κουβέρτα. Λοιπόν. Λοιπόν, μπαμπάς αύριο θα λείψει. Οπότε σας στέλνω φρόνημα. Ναι. Ναι, όχι επειδή λείπεις. Ο μπαμπάς εδώ θα αρχίσει τα δικά του. Και εσύ, Αριέτη, σε σένα μιλάω, ναι. Εσύ είσαι ο πιο φασαριός, το ξέρεις, ε. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα είναι να φτιάξουμε ένα outfit για αύριο το show. Τα διπλωμένα θα πάρουμε, τι να κάνουμε. Σαν πρώτη φάση, επειδή έχω αδυναμία γενικά με τα ανιμέ, κυρίως με το συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε ένα GR5, ένα GR5 στην Euro πρέπει να γίνει το show. Τώρα να βρούμε σορτσάκι, γιατί από ό,τι έμαθα αύριο θα έχει ζέστη. Τα πρώτη φάση, ναι, νομίζω τις Converse είναι αυτό τώρα, θα βολέψει, λες τώρα. Ωραία, πάμε αυτό, ψηλή κάλτσα πάντα, παιδιά, πείτε με πολωνό, ξεκάθαρα. Τα σικάρα, γενικά τις μάρκες μπάλες, γενικά είναι μόνο για basketball freestyle. Έχει grip, βλέπετε ότι γενικά εμένα ακόμα το grip μου ακόμα δεν είναι δυνατό, απλά την έχω αφήσει απλά στα δάχτυλά μου. Για να καταλάβετε το control ανεβαίνει περισσότερο γενικά το basketball freestyle. Ενώ άμα πηγαίνω ότι είχε μια κανονική μπάλα από τη Cinder Roll, βλέπετε ότι γλιστράει. Οπότε αυτή την έχουμε για τρίπλα και την άλλη την έχουμε για freestyle ακροβατικά ώστε να έχω καλύτερο control. Διαλέγω αυτές τις δύο μπάλες λοιπόν. Βελόνα, τρόμπα. Θα μου πείτε τώρα τι τις θες αυτά. Δεν μπορείς. Καθόλου όμως δεν μπορείς να μπαίνεις στο αεροδρόμιο μέσα στο αεροπλάνο με φουσκωμένη μπάλα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να σκάσει λόγω από κενό αέρος. Την είχα πάθει το 2012, όχι το είχα πάθει, ότι μου την πήραν την μπάλα, ήθελα να μου την πάρουν. Και όχι μόνο που θα μου την πάρουν, μου λέει επειδή δεν έχουμε βελόνα να τη σκάσω, και μου είχε μαχαίρι στο χέρι ο τύπος. Να μου σκάσει την μπάλα, 110 ευρώ. Θες να την κάνω full για να μπορώ να φουσκώνω και να κάνω και προπονήσεις μέσα στο αεροδρόμιο όταν έχω πολλή ώρα. Γιατί σίγουρα μάλλον θα κάνω content μέσα στο αεροδρόμιο. Έτοιμη για το outfit. Λοιπόν, τρία πραγματάκια γρήγορα. Κοιμάμαι, ξυπνάμε το πρωί, μιλάμε το πρωί σίγουρα. Πάμε να πέσουμε λίγο για ύπνο, να ξεκουραστούμε, να είμαστε φρέσκοι. Είμαστε με τη Eurohoop Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, από είσοδο Μέγα Αλεξάνδρου. Μόλις ξυπνήσα. Πω, χαλιά είμαι. Αυτά τα πρωινά δεν μπορώ. Ωραία, βγαίνουμε από το σπίτι. Να μ' αγάπη. Και παιδιά, το πρώτο πρέπει να κάνω είναι να πάρω ένα καφέ και μετά να μπω μετρό. Γιατί τώρα αν με πάρεις εκεί πέρα στα αεροδρόμια να φέρεις κάτι να κάνω εδώ. Χρυσές και πάνε αργία. Κοιτάξτε φάσουλα. Δεν γαμάει όταν έχει δυστυχία η Αθήνα. Και κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι στο μετρό προς το αεροδρόμιο. Είναι γενικά ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ όταν ταξιδεύω. Μουσική και διαλογισμός. Μετά από μια ώρα αφού φτάσαμε στο αεροδρόμιο, κατευθυνόμαστε κατευθείαν στα tickets. Επειδή ο χρόνος μου τελικά ήταν λίγος, πήγα κατευθείαν στο αεροπλάνο. Γενικά δεν έβαλα καθόλου να διαλέξω πού θα κάτσω, αλλά τελικά με έβαλε πάλι στο παράθυρο, όπως πάντα είμαι κολόφαρτος. Τώρα έτσι όπως βλέπω τα σύννεφα, πρέπει να κάνω και ένα skydiving, όπως και δίποτε. Επιτέλους στη Θεσσαλονίκη και κατευθυνόμαστε προς τη Eurohoops. Τώρα φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάμε να βρούμε ταξί. Και πάμε από εδώ. Βγαίνουμε έξω, βρίσκουμε ταξί και θέλουμε και απόδειξη, για να δικαιολογήσουμε και τα χρήματα, ώστε να επιστραφούν πάλι στην τσέπη μας. Φτάσαμε Θεσσαλονίκη, φτάσαμε στο event και είμαστε έτοιμοι για το show. Ωραία, το δάπεδο είναι ίδιο. Καλημέρα σας. Πότε φτάσαμε.
Μαζεύεται, ετοιμάζεται το 3-3 σιγά σιγά, τα παιδικά αφηβικά. Εγώ στις 1,5 ώρα έχω, οπότε έχω χρόνο, 11 η ώρα είναι ακόμα. Έχω κάτι να φάω γιατί έχω πεινάσει. Και πάμε να το δούμε. Ξεκινάω σε ένα λεπτό. Spin anti-gravity, μία κίνηση η οποία την πας ακριβώς αντίθετα με τη ροή της και έτσι καταφέρνεις την μπάλα και την πηγαίνεις οριζόντια, δίχως να πέσει κάτω. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι μόνο προχωρημένες. Αυτές οι κινήσεις, παιδιά, είναι παγκόσμιας κλάσης για να την κάνει κάποιος και ειδικά σε live. Και αυτό που είναι το πιο όμορφο απ' όλα είναι το transition, δηλαδή η αρμονία της μπάλας που θα την κατεβάσεις από πάνω προς τα κάτω. Οποιαδήποτε κίνηση βλέπετε γενικά μέσα και πιστεύετε ότι μπορείτε να την κάνετε κι εσείς, πιστέψτε με, έχουμε δώσει τόση πολύ προπόνηση ώστε εσείς να τα βλέπετε εύκολα. Εάν πάρετε την πιο εύκολη κίνηση που νομίζετε ότι εσείς μπορείτε να την κάνετε, θα δυσκολευτείτε σχεδόν ολόκληρη ημέρα. Και αυτό ισχύει και σε άλλους αθλητές και σε άλλους καλλιτέχνες που ασχολούνται πολλά χρόνια, πολλές ώρες προπόνησης για να βλέπεις αυτές τις κινήσεις τόσο καλά προσαρμοσμένο πάνω στο σώμα. Από την ώρα που μπήκα σε αυτό το event δεν υπήρχε καθόλου αρνητική ενέργεια από κανένα άτομο. Όλοι σας είσαστε ένα θερμό κλίμα που ευχαριστήθηκα εγώ ίδιος και κουράστηκα πολύ όμορφα. Και αυτό που θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μου δώσατε αυτή την όμορφη εμπειρία και την κράτησα ως μια όμορφη ανάμνηση. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το φινάλε, δηλαδή το trick shot το οποίο που βλέπετε κάθε φορά και όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το στο TikTok, είναι απίστευτο. Έχω καταφέρει να μπω σε ένα επίπεδο να το βάζω σε live, μέσα σε 10 ευκαιρίες. Όσοι δεν γνωρίζετε, η κίνηση είναι: πετάω την μπάλα από πίσω, την πατάω χωρίς να τη βλέπω, κρατάω την ισορροπία μου και σουτάρω με μία δεύτερη μπάλα από το τρίποντο προς το καλάθι. Και δίνουμε το χέρι μας σε όλα τα παιδιά μέσα στο stage και εκτός του stage. Και τώρα αρχίζουν και μαζεύονται όλα τα άτομα για μία φωτογραφία, για ένα spinning στο δάχτυλο και άλλα πολλά τα οποία γίνανε. Όπως ο μικρός που μου ήρθε και μου έδωσε δώρο μία ζωγραφιά και θέλω να τον ευχαριστήσω μα πάρα πολύ. Και αφού βγήκα έξω από το stage, ξεκίνησανε τα αυτόγραφα. Εκεί δεν κατάφερα, παιδιά, να πάρω την κάμερα. Δυστυχώς. Απλά, παιδιά, ένα έχω να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας που ήσασταν όλοι εκεί πέρα. Το show είχε τελειώσει με τα παιδιά. Απίστευτο. Πανέμορφο να βλέπεις τόσα παιδιά με τόση χαρά να έρχονται όλοι πάνω σου, να γυρίσουν και αυτή την μπάλα στο δάχτυλο, να ζητάνε αυτόγραφα. Κουράστηκα, εντάξει, με τα αυτόγραφα, αλλά είναι κάτι πολύ όμορφο, παιδιά. Δηλαδή, είναι σπάνιο να έρχεται τώρα το παιδί, δεν το κάνει καθημερινά να έρχεται να ζητάει αυτόγραφο ή φωτογραφία μαζί σου ή να ανταλλάξει κάποιες συζητήσεις, κάποιες λέξεις μεταξύ σου. Και να το προσπαθεί, έτσι, είναι απίστευτο, παιδιά. Εγώ γενικά το βλέπω κάθε φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Αξιοθαύμαστο απλά. Αυτό, παιδιά. Οπότε ξεκουράζουμε τώρα και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε το show για τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα περιμένω στο αεροδρόμιο να γυρίσω. Κάτσε, γιατί τώρα έχει το live με τον DK και θέλω όπως και δίποτε να το δω. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Πάμε, ρε DK. Πάμε, μωρή ομαδάρα. Πάμε, το έχετε, ρε μάγκες. Λοιπόν,
Και φουσκώνω λίγο τις βάλες τώρα γενικά γιατί δεν επιτρέπεται μέσα. Λόγω κενού αέρα που μπορεί να σκάσει μπάλα. 10-11 χάνουμε για ένα. Έλα ρε, πάμε μωρή ομαδάρα. Έχω στη Θεσσαλονίκη αυτόγραφα, αγκαλιές, ζωγραφιές, φωτογραφίες. Το show πήγε περίφημα. Εντάξει, το τρίξο πήγε με την πρώτη μπήκε. Τι φάση. Οπότε αυτά. Τώρα ετοιμάζομαι σιγά σιγά να φύγω. Η φάση ήταν αυτή, η Eurohoops, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάναμε το show. Ήταν όλο το θερμοκλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που ήσασταν εκεί πέρα και με υποστηρίξατε. Μιλήσουμε γενικά το επόμενο επεισόδιο, να ξέρετε, ετοιμάζω 1v1 με έναν τύπο 2-3. Το παλικάρι είναι γαμό τα μπασκετάκια παίζει, να ξέρετε. Λοιπόν, είχε τελειώσει η μπαταρία στο αεροδρόμιο, οπότε θα σας πω γρήγορα τα τρία πραγματάκια που θέλω να σας πω. Είναι αυτό με το 1v1 που θα παίξουμε με τον ψηλό. Και γενικά θα προσπαθήσω να κάνω 2-3 επεισόδια το μήνα. Και σιγά σιγά μέχρι να λίγο ελευθερωθώ κι εγώ, έτσι ώστε να αρχίσουμε λίγο δυναμικά και να αρχίσουμε να ανεβάζουμε πολλά βίντεο στο YouTube. Οπότε κλείνουμε το βίντεο εδώ πέρα. Κάντε ένα subscribe άμα γουστάρετε, ένα like, σχολιάστε γενικά τι άμα σας άρεσε το βίντεο. Και γιατί για μένα θα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσω να προχωρήσω και να δώσω όσο υλικό μπορώ και εγώ με τις δικές μου εμπειρίες σε εσάς για να το γουστάρουμε όλοι μαζί και να περνάμε πάνω απ' όλα καλά. Είμαι ο DudeK και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.